Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Θα παρακολουθήσετε σύντομο δελτίο ειδήσεων. Η επιδιατέθερη αιτία για το αεροπορικό δυστύχημα του ΣΕ 130 είναι ο κακός χειρισμός και η πυκνή ομίχλη που επικρατούσε στην περιοχή. Το σκάφος είχε παρεκκλίνει πιθανότατα για συντόμευση της πτήσης κατά 15 μοίρες. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγουν από τις μέχρι τώρα ενδείξεις οι εμπειρογνώμονες αξιωματικοί που εξετάζουν τα ευρήματα. Από το Γενικό Επιτελείο της Αεροπορίας ανακοινώθηκαν σήμερα τα εξής. Μετά την αναγνώριση και ταυτοποίηση των 56 από τους 63 νεκρούς του αεροπορικού δυστυχήματος, έγινε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο της Αεροπορίας και ταυτοποίηση 5 νεκρών με βάση και τα ευρήματα της χθεσινής ημέρας. Συνολικά έχουν αναγνωριστεί και παραδοθεί στους οικείους τους 61 από τους 63 νεκρούς. Για τους άλλους δύο συνεχίζεται η προσπάθεια στο 251 ΓΝΑ ταυτοποίησης και αναγνώρισης από τα ήδη φυλαζόμενα εκεί τμήματα μελών και από τα άλλα που τυχόν θα βρεθούν στον τόπο του δυστυχήματος κατά τις συνεχιζόμενες έρευνες. 25η ημέρα του πολέμου και η μάχη συνεχίζεται με εντατικό ρυθμό, κυρίως από τον αέρα. Ο Σαντάμ Χουσέιν είπε ότι η χώρα θα κάνει υπομονή, αλλά τελικά θα νικήσει τους εχθρούς τους. Αυτό ανακοίνωσε σε μήνυμά του ο Ιρακινός ηγέτης που μεταδόθηκε από ραδιόφωνο της Βαγδάτης. Ο Σαντάμ Χουσέιν, ύστερα από πολλές ημέρες, για πρώτη φορά απίθυνε μήνυμα στον Ιρακινό λαό. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αλί Ακμπάρ Βελαγιατί είπε σήμερα στη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξής του ότι ο πρόεδρος Σαντάμ Ραφσφατζανή πρόκειται να αποστείλει και νέο μήνυμα προς τον Σαντάμ Χουσέιν στο πλαίσιο ειρηνευτικής πρωτοβουλίας που έχει αναλάβει στο τελευταίο διάστημα για τον τετραυματισμό της αιματοχυσίας στην περιοχή του Κόλβου. Οι Υπουργοί Εξωτερικών του Ιράν και της Σαουδικής Αραβίας θα συναντηθούν μέσα στις επόμενες μέρες με θέμα το σχέδιο ειρήνευσης που έχει προτείνει ο Ιρανός πρόεδρος. Στο μεταξύ συνεχίζονται οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί στην Βασόρα. Η πόλη που απέχει 50 χιλιόμετρα από τα σύνορα του Ιράκ με το Κουβέιτ διαθέτει το μεγαλύτερο πετροχημικό συγκρότημα του Ιράκ. Οι Ιρακινές αρχές ανακοίνωσαν ότι περισσότερα από 200 άτομα έχουν σκοτωθεί από τους σκληρούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς των συμμάχων στην πόλη τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Κυρίες και κύριοι, θα είμαστε και πάλι μαζί σας στα μεσάνυχτα με μια σύντομη ανασκόπηση των νεωτέρων ειδήσεων. Well, surely you don't think...